Τώρα τα μαγαζιά κλείνουν σε λίγα λεπτά. Να συνδεθούμε αμέσως με τη Μαρία Παπά. Μαρία, γέμισαν τα καταστήματα σήμερα? Τα μεγάλα και τα πιο φθηνά, Σπύρο, ήταν γεμάτα. Γεμάτα μεν, αλλά με μειωμένη πληρότητα. Ο κόσμος δεν χωράει μέσα, έτσι περιμένει για ώρα καρτερικά στην ουρά για να κάνει έστω και μία αγορά. Οι πιο ζωηροί καταναλωτές είναι οι νέοι που ψωνίζουν με τα χρήματα της μαμάς και του μπαμπά. Οι υπόλοιποι είναι πιο φιδωλοί. Από το τίποτα όμως, κάτι είναι και αυτό για το λιανεμπόριο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, την πρώτη εβδομάδα το 30% των καταστημάτων είχε αύξηση εσόδων, ενώ το 40% είχε μείωση. Τα υπόλοιπα έμειναν στα ίδια. Πάντως, Μαρία, εγώ βλέπω κόσμο με σακούλες. Τι ψώνησαν περισσότερο? Ρούχα και παπούτσια, Σπύρο. Αυτά έχουν τις μεγαλύτερες προσφορές. Μιλάμε για εμπορεύματα που έμειναν αδιάθετα για 2,5 μήνες. Οι έμποροι θέλουν να εισπράξουν, θέλουν να ξεστοκάρουν για να μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και να φέρουν εμπορεύματα.